Κλιμακώνουμε σήμερα τον αγώνα μας με 7η μέρα απεργίας, μια απεργία που έχει και σήμερα επιτυχία με τη μεγάλη πλειοψηφία των εργαζομένων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να είναι κάτω, μια απεργία για τα δίκαια αιτήματά μας, είναι ένας αγώνας δίκαιος γιατί διεκδικούμε βασικά δικαιώματα, το δικαίωμά μας στην εργασία, στη λογική σύμβαση εργασίας για όλους τους εργαζόμενους και αυξήσει τους μισθούς μας. Ένας αγώνας που είχε την αποδοχή όχι μόνο άλλων σωματείων και κλάδων στην Ελλάδα, αλλά έφτασε και εκτός συνόρων. Έχουμε λάβει μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης από εργαζόμενους και συνδικάτα της Γαλλίας, της Ιταλίας, της Σερβίας, που πήγαν μάλιστα με συμβολική κινητοποίηση έξω από τα γραφεία της Μέλλον εκεί στο Βελιγράδι, από την Κύπρο. Είναι ένας αγώνας που δίνει ελπίδα και εμπνέει τους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Είμαστε συνάδελφοι σήμερα εδώ να πραγματοποιήσουμε μία συγκέντρωση πάνω στο Υπουργείο, χωρίς αυταπάτες ότι περιμένουμε να μας λύσουν τα προβλήματα καμιά κυβέρνηση και κανένα Υπουργείο, που είναι αυτοί που οπλίζουν τους εργοδότες μας με τους νόμους και τα μέτρα για να μπορούν να τα εφαρμόζουν αυτά. Όμως αξιοποιούμε κάθε μορφή προκειμένου να σύρουμε την εργοδοσία να συζητήσει πάνω στα δικά μας αιτήματα, να πιεστεί, που ήδη πιέζεται και θα πιεστεί, συνάδελφοι, αν ο δικός μας αγώνας κλιμακωθεί, συνεχιστεί με κάθε μορφή, με τη μαζικότητα και την οργάνωση όπως ξέρουμε και κάνουμε τόσες μέρες και όλα τα προηγούμενα χρόνια, και έτσι θα συνεχίσουμε. Δεν έχουμε αυταπάτες, το είπαμε πολλές φορές ότι είναι αυτή η κυβέρνηση που βράβευσε τον εργοδότη μας πριν κάποιες μέρες για τα κέρδη του. Τους καλούμε όμως να πάρουν ξεκάθαρα θέση υπέρ των εργαζομένων, να πιέσουν τον εργοδότη, να υλοποιήσει, να ικανοποιήσει τα αιτήματά μας. Και σήμερα εδώ υπάρχουν συνάδελφοι από άλλους κλάδους. Είναι ο Αλέκος Οπεράκης από το Σωματείο Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Είναι η Ήβα Ικαριώτη από την Τράπεζα Πειραιώς, που είχε απεργίες όλο το προηγούμενο διάστημα για το αυτονόητο δικαίωμά τους να μην χαθούν θέσεις εργασίας με την πώληση των κόκκινων δανείων, που σημαίνει 1.200 εργαζόμενοι θα χάσουν τη δουλειά τους και τα δικαιώματά τους. Είναι από το Κλαδικό Σωματείο Χρηματοπιστωτικού, η Έφη Χαλιού, από την Εκτελεστική Γραμματεία του ΠΑΜΕ, ο Νίκος ο Μαυροκέφαλος και ο Γιώργος ο Πουλούγαρης. Συναδέλφες και συνάδελφοι, εκ μέρους των εργαζομένων στις τηλεπικοινωνίες και στην πληροφορική, θέλω να εκφράσω πραγματικά τη συμπαράσταση που φέρνουμε σήμερα εδώ και πραγματικά να πω ότι αυτός ο αγώνας που έχετε ξεκινήσει και που κλιμακώνεται είναι ήδη κερδισμένος. Είναι ήδη κερδισμένος γιατί σε αυτή την περίοδο που διανύουμε, όπου πραγματικά φαίνεται σαν παράδειγμα το πως ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι της Μέλλον δίνουν τέτοια απάντηση και στην εργοδοσία και σε κυβέρνηση και σε όλους αυτούς που υπηρετούν όλους αυτούς τους μεγάλους μονοπωλιακούς ομίλους, προκειμένου να διατηρούν και να αυξήσουν την κερδοφορία τους, και πρέπει να βγει συμπέρασμα σε όλους τους εργαζόμενους. Εμείς το ζήτημα εδώ της απεργιακής κινητοποίησης της Μέλλον το έχουμε ανοίξει και θα το ανοίξουμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου. Είμαστε και κοντά, είμαστε δίπλα. Η επιχείρηση εκεί της Μέλλον με το σωματείο της Vodafone και της 360 που είχαμε εμείς και κινητοποιήσεις, οι πιο παλιοί εργαζόμενοι θα θυμούνται, το προηγούμενο διάστημα. Τα προβλήματά μας είναι κοινά. Τα γεννάει αυτή η πολιτική που με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, το χτύπημα των εργασιακών δικαιωμάτων, δίνουν ουσιαστικά γη και νερό στο κεφάλαιο προκειμένου να βγατίσει τα κέρδη του. Και έχουν και το θράσος, να σας πω, γιατί το αντιμετωπίζουμε και εμείς αυτό στον κλάδο, να βγαίνουν κάθε τρίμηνο, να βγάζουν ανακοινώσεις και να τις στέλνουν στους εργαζόμενους και να μας καλούν να πανηγυρίσουμε για την αύξηση των κερδών που έχουν. Και την ίδια στιγμή που οι εργαζόμενοι ζητάνε επαναφορά των δικαιωμάτων, να κερδίσουν κάτι παραπάνω για να μπορούν να ζουν πιο αξιοπρεπώς, γιατί αυτό ζητάμε, να ξεφύγουμε από την επιβίωση και να ζητήσουμε συγκροτημένα συλλογικά δικαιώματα μέσα από τη συλλογική σύμβαση εργασίας, η απάντησή τους είναι να μην δέχονται καν να συναντηθούν. Λοιπόν, αυτό δεν πρέπει να τους περάσει, δεν θα τους περάσει, θα συμπαρασταθούμε στην κλιμάκωση του αγώνα και θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε υπόθεση και των εργαζομένων στον κλάδο της τηλεπικοινωνίας και την πληροφορική. Καλή συνέχεια. Η συζήτηση που έγινε, συγκεκριμένη συνάντηση, που ήταν πολύ καιρός για σήμερα στο Υπουργείο Εργασίας.
αυξήσει τους μισθούς. Οι δύο πλευρές το επιβεβαίωσαν αυτό και το Υπουργείο πήρε αυτή τη θέση. Παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να είμαστε ξεχασμένοι σαν εργαζόμενοι. Μένουμε σε ετοιμότητα. Σε πρώτη φάση καταφέραμε και σύραμε την εργοδοσία σε αυτή τη συζήτηση. Πιέσαμε και απαιτήσαμε να δεχτούν ότι θα πραγματοποιηθεί άμεση διαπραγμάτευση με βασικό περιεχόμενο συζήτηση την ένταξη των εργαζομένων στη συλλογική σύμβαση. Να θυμίσουμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συλλογική σύμβαση που καλύπτει ένα πολύ μικρό κομμάτι των εργαζομένων, οι υπόλοιποι αμείβονται με τον κατώτατο μισθό. Οι εργαζόμενοι θα παραμείνουμε σε ετοιμότητα, θα πραγματοποιηθεί η Γενική Συνέλευση να αποφασίσουμε πώς θα κλιμακώσουμε. Σε αυτή την βάση θα κουβεντιάσουμε και στη συνέχεια που θα πραγματοποιηθεί η συνέλευσή μας. Ωστόσο, ζητάμε και θα πιέσουμε από σήμερα κιόλας η διοίκηση, η εργοδοσία να ορίσει άμεση συνάντηση, να συζητήσουμε, γιατί διαφορετικά οι εργαζόμενοι είμαστε έτοιμοι να κλιμακωθεί αυτός ο αγώνας μέχρι να ικανοποιηθούν τα βασικά μας αιτήματα. Οι αγώνες μας είναι αυτοί που πίεσαν να γίνει και αυτή η διαπραγματευτική συζήτηση σήμερα, που πίεσαν τις δύο πλευρές να επιβεβαιώσουν το δίκαιο του αγώνα μας. Οι αγώνες μας φέραν σήμερα την εργοδοσία εδώ και έτσι θα συνεχίσουμε, γιατί θεωρούμε ότι οι εργαζόμενοι μόνο αυτό το όπλο έχουν. Με το σωματείο τους οργανωμένα να παλεύουν για τα δίκαια αιτήματά τους.